μαζί με τον Βαγγέλη Παπαδόπουλο, τον αρχηγό του Νηρέα. Βαγγέλη, ένα πολύ καλό παιχνίδι κατά διαστήματα σήμερα και από την ομάδα απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα όπως είναι ο Παναξιακός. Είχατε τις ευκαιρίες σας και στο πρώτο μέρος, αλλά κυρίως και στο ξεκίνημα του δευτέρου, να πετύχετε κάποιο γκολ, να ισοφαρίσετε και να γίνετε πιο ανταγωνιστικοί. Ο Παναξιακός είχε την ουσία και έφτασε σε μια νίκη. Ένα σχόλιο πρώτα απ' όλα για το παιχνίδι. Πριν ξεκινήσω να πω τη γνώμη για το παιχνίδι, να πούμε στο συμπαίκτη μας, στο Ρωμαίο το Βράπη, πολλά περαστικά και να είναι γρήγορα κοντά μας. Ήταν μια απώλεια απρόσμενη, αλλά να γυρίσει πίσω σιδερένιος. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι που λες, ο Παναξιακός, ακόμα και με πολύ έμπειρους παίκτες, τους οποίους οι οποίοι απουσίασαν σήμερα, δείχνει ότι χρειάζεται αυτή τη μία φάση να μείνεις πίσω στο σκορ και μετά να κυνηγάς, αν τους αφήσεις χώρο. Η ομάδα γίνεται πολύ επικίνδυνη, ανεξαρτήτου αν υπάρχει αυτή η εμπειρία ή όχι. Είναι τρομερή ομάδα και είναι από τις ομάδες που μπορείς να πεις ότι η βαριά τους φανέλα πολλές φορές θα κερδίσει μόνη της το παιχνίδι. Είμαστε μια πολύ νεανική ομάδα. Έχουν ξεκινήσει μια πολύ ωραία προσπάθεια με νεαρά παιδιά, με 2-3 πιο μεγάλους συμπεριλαμβανομένου και εμένα, να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε και να τους δώσουμε μια αλφα κατεύθυνση. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραίο το κλίμα. Πολύ ωραίο το κλίμα και με το μικρό μέσο όρο ηλικίας που είδατε. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια θα κάνουν τα παιδιά να κερδίσουν την εμπειρία και να φτιάξουν το χαρακτήρα που πρέπει για να μπορέσουν να συνεχίσουν και να χτυπάνε αργότερα τέτοιου είδους ομάδες. Ολοκληρώθηκε σήμερα ο πρώτος γύρος σε αυτό το δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας. Ουσιαστικά ένας όμιλος με δύο ταχυτήτων ομάδες, μπορούμε να πούμε. Με Θιέτα Καμαρίου, Αθλητικό Όμιλο Πύργου, Παναξιακό και Πανθηραϊκό να έχουν ξεχωρίσει. Από εκεί και πέρα, Φιλότη, Νηρέας, Μαρπισαϊκός και Αθλητικός Όμιλος Πάρου από τη μέση βαθμολογίας και κάτω. Τρεις ομάδες Πάρου φέτος. Νηρέας, ΑΟ Πάρου και Μαρπισαϊκός επιστροφή. Δεν υπάρχει Αθλητική Ένωση Πάρου και νομίζω ότι τα αποτελέσματα και η εικόνα των παριανών ομάδων όχι μόνο δεν δικαιώνουν όλη αυτή την κατάσταση, αλλά είναι και απόρρια σχολιασμού σε όλες τις κυκλάδες. Δημήτρη, χτυπάς ένα πολύ ευαίσθητο σημείο. Πραγματικά είναι σαν μαχαιριά, γιατί τα τέσσερα τελευταία χρόνια με το παρεάκι και με την ομάδα και όλο το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Πραγματικά είμαι 32 χρονών, είναι από τις καλύτερες χρονιές που έχω περάσει και έχεις δει και από πρώτο χέρι, γιατί είσαι εδώ πέρα και τα έβλεπες σχεδόν καθημερινά, το πόσο δύσκολες στιγμές πέρασε η Ένωση. Έφαγε έναν απίστευτο πόλεμο και γι' αυτό τελείωσε και τόσο άδοξα. Γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ για ποιο λόγο προέκυψε το συγκεκριμένο κομμάτι. Μπορεί να υπήρξαν και λάθος χειρισμοί, εννοείται, κανείς δεν είναι αλάνθαστος, αλλά είναι πραγματικά πολύ μεγάλη πίκρα να βρίσκομαι, ας πούμε, πριν δύο αγωνιστικές απέναντι στο Γαβαλά π.χ., στον Καμπάση, στον Αλέξανδρο τον Παντελέο, να παίζουμε αντίπαλοι με παιδιά που μοιραζόμασταν τα ίδια αποδυτήρια. Εννοείται, σε αυτό που λες, έχει τύχει και έχω δει και εγώ κάποια πρωτοσέλιδα, ειδικά από την τοπική εφημερίδα, να λένε ότι η κατρακύλα δεν έχει τέλος. Το θέμα είναι ότι συμφωνώ εγώ μαζί τους, γιατί αν κρίνεις εκ του αποτελέσματος, ανεξαρτήτου αν έκανε μια προσπάθεια ονειρέας ο Μαρπισαϊκός ή ο ΑΟΠ να χτυπήσει κάποιο παιχνίδι, βλέπεις πόσα γκολ φάγανε αυτές οι ομάδες με τις ομάδες που είναι να πρωταγωνιστήσουν. Οπότε αυτόματα λες ότι η ΑΕΠ χτυπούσε αυτές τις ομάδες, μπορούσε να τις κοντράρει και να τις κοιτάξει λίγο στα μάτια. Για τους χύψη λόγους διέλυσε την Ένωση και έχεις γυρίσει πίσω 10 χρόνια να προσπαθείς να κοντράρει το ένα χωριό το άλλο, χωρίς κανένα αποτέλεσμα στην ουσία, έτσι. Μην γελιόμαστε. Βαγγέλη, χάθηκε μια ευκαιρία η Πάρος να πρωταγωνιστήσει ποδοσφαιρικά και αν θέλεις και σε βάθος χρόνου, όχι μόνο να έχει μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί και γιατί όχι μεθαύριο, όχι αύριο, γιατί δεν ήταν ακόμα έτοιμα τα πράγματα να χτυπήσει η πόρτα της ανόδου, αλλά και σε βάθος χρόνου να δούμε και σε επίπεδο γηπεδικών εγκαταστάσεων μια βελτίωση. Δημήτρη, πραγματικά μπορεί να ακούγομαι επιπόλαιος, μπορεί κάποιοι να με κατακρίνουν, εννοείται. Οι καφενειακοί μπορούν να έχουν άποψη για όλα ούτως ή άλλως. Αλλά η ομάδα αυτή με τους σωστούς χειρισμούς και χωρίς κάτι υπερβολικό, ούτε σε budget ούτε τίποτα, θα μπορούσε όντως να διεκδικήσει κάποια στιγμή την άνοδο. 11 παίχτες παίζουν μέσα και από τη μία και από την άλλη ομάδα. Εμπειρία υπήρχε, υπήρχαν άτομα που το θέλαν πάρα πολύ. Το κλέμα μεταξύ μας, ακόμα και εμείς στις δυσκολίες, όπως είπα πιο πριν, ήταν μια γροθιά. Δεν βρήκα λόγο να καταστρέψει μια ομάδα με την
με τους λίγο πιο έμπειρους και κάποιους πιτσιρικάδες και να γυρίσεις πάλι 15 χρόνια πίσω. Το πιστεύω πάρα πολύ ότι αν συνέχιζε αυτή η προσπάθεια, θα μπορούσε κάποια στιγμή. Δεν σου λέω, μπορεί αυτό να γινόταν σε 3 χρόνια, μπορεί να γινόταν σε 5. Πιστεύω όμως κάποια στιγμή ότι και με κατάλληλους ανθρώπους να σε βοηθήσουν και στο διοικητικό κομμάτι και να είναι ποδοσφαιρικοί, να είναι άνθρωποι που γνωρίζουν το άθλημα, θα μπορούσε να έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Από εκεί και πέρα, 10 χρόνια πίσω και συνεχίζουμε. Ωραία, Βαγγέλη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και με τον Νηρέα, όπου έχεις την τιμή να έχεις και το περιβραχιόνιο φέτος αρχηγού. Με έχουν τιμήσει πάρα πολύ και δυστυχώς και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορώ να είμαι αυτός που θέλω να είμαι και αυτός που ξέρεις ότι θέλω να είμαι. Να είμαι δραστήριος, να είμαι 100% αφοσιωμένος σε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, ο μόνος μου λόγος που έχω δώσει και στους ανθρώπους της διοίκησης όταν με προσέγγισαν για το αγωνιστικό κομμάτι, τους είπα ότι θα προσπαθήσω να κάνω τις 1000 προσπάθειες που μπορώ και όποτε μπορώ να είμαι κοντά στα παιδιά αυτά να τα βοηθήσω να κάνουν αυτή την καινούργια αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.